ο Φίλιππος είναι 9 χρονών και ευχήθηκε να βρεθεί σε μια πολεμική βάση και να πετάξει με πολεμικό ελικόπτερο από το οποίο θα βλέπει οι αλεξιπτωτιστές να πέφτουν. Σας καλωσορίζουμε στο Πολεμικό Μουσείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, ένα χώρο ιστορικής μνήμης, ένας χώρος στον οποίο μπορεί ο επισκέπτης να βρει ενθυμήματα, να βρει εκθέματα από όλες τις περιόδους της ζωής της Ελλάδος. Σήμερα καλωσορίσαμε στο μουσείο το Φίλιππο μετά από ένα έτοιμο που μας έκανε το Make a Wish. Για μας ήταν μια μεγάλη χαρά και κάθε χρόνο υποδεχόμαστε περίπου 40.000 παιδιά γιατί έρχονται τα σχολεία μας της Ελλάδος. Ο Φίλιππος για μας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ένα παιδί το οποίο είχε ενδιαφέρον να μάθει και μας άρεσε καταρχάς που ζήτησε να δει το μουσείο, μέσα να δει στις επιθυμίες του, ήταν να δει το Πολεμικό Μουσείο. Φίλιππος επισκέφθηκε το Πολεμικό Μουσείο με ιδέα κάποιων εργαζομένων της L'Oréal Ελλάς, οι οποίοι βοήθησαν στην οργάνωση της ευχής. Και στο Πολεμικό Μουσείο ο Φίλιππος έζησε μια φανταστική εμπειρία, κατά την οποία ξεναγήθηκε μέσα στον χώρο του μουσείου, έμαθε πάρα πολλά πράγματα για τα πολεμικά οχήματα και για τα όπλα. Η αποκορύφωση εκείνης της ημέρας ήταν που ο ταξίαρχος του έδωσε το δικό του μπερέ. Πέταξε μέσα στο σινούκ, μπήκε μαζί με τον μπαμπά του και με τις δύο εθελόντριες του οργανισμού και πραγματικά όλη την ώρα έβλεπε την πόρτα του ελικοπτέρου να είναι μισάνοιχτη και να, οι αλεξιπτωτιστές να πέφτουν και τα ματάκια του ήταν ορθάνυχτα και γυαλίζανε. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τον Φίλιππο και για όλους όσους συμμετείχαν από την οικογένειά του. Στη συνέχεια πήγαμε στο γραφείο του διοικητή, ο οποίος τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες, φυσικά και με δώρα. Του δώσανε ένα καπέλο, του δώσανε μια πολύ ωραία μπλούζα της πολεμικής αεροπορίας. Ο διοικητής του έδωσε και ένα σήμα της πολεμικής αεροπορίας και τον παρότρινε να του το ράψει η μητέρα του σε ένα μπουφάν. Ο μικρός κατενθουσιάστηκε. Ήταν πολύ εντυπωσιακό που ο Φίλιππος είχε ζωγραφίσει μια κάρτα και την έδωσε στον διοικητή, στην οποία είχε αποτυπώσει 4 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας. Δεν το περίμενα, τουλάχιστον εγώ που τάισα και δεν διότι θα είναι τόσο πολύ ωραία. Και αν μείνει στο Φίλιππο ξέχαστο, θα μείνει και σε εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και... Μια τρομερή εμπειρία. Και συνεχίστε δυνατά γιατί κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Μετά πήγαμε, φάγαμε, του κόψαμε και την τούρτα η οποία είχε την ιδιαιτερότητα ότι ήταν τυρόπιτα γιατί ο Φίλιππος δεν μπορεί να φάει γλυκό. Η ευχή σου πραγματοποιήθηκε!